τι είναι η Ουνία, από ποιον ιδρύθηκε και από πού έλαβε το όνομα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω τι έγινε έχει μπει μέσα στο παλτό σας μια απορία ίσως περσινή, όχι φετινή, στην οποία δεν είχα απαντήσει, γιατί δεν είχα καιρό, θέλοντας να σας προσφέρω κάτι πολύ πολύ περισσότερο. Επειδή όμως βλέπω ότι δεν έχω το χρόνο για μια καλύτερα απάντηση, παίρνοντας την ιστορία του πράγματος, γι' αυτό το λόγο μόνο με δύο λόγια θα σας πω ότι η Ουνία, καταρχάς η λέξη Ουνία είναι λατινική, θα πει ένωσης, ενωτικός, ένωσης, ενωτικός. Αναφέρεται στη Ρώμη, στον Πάπα, και είναι ένα τέχνασμα προσελκύσεως, ή καλύτερα όχι προσελκύσεως αλλά υποδουλώσεως της Ανατολής, δηλαδή της Ορθοδοξίας. Είναι από κάπου από τον 12ο, 13ο αιώνα, κάπου εκεί, και το τέχνασμα συνίσταται σε τούτο. Οι Ουνίτε, οι ιερείς, είναι ντυμένοι όπως ακριβώς και οι της Ανατολής, με ράσα, γένια, κανονικά όπως μας βλέπετε. Οι εκκλησίες τις οποίες λειτουργούν είναι βυζαντινού ρυθμού. Η Θεία Λειτουργία είναι καθόλου όπως τη γνωρίζουμε. Όλα είναι κατά την τάξη και το τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με μία μόνη διαφορά: μνημονεύεται ο Πάπας. Αυτό είναι το τέχνασμα. Οπότε όσοι δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον, όχι βεβαίως μόνο γιατί αποσπώνται από την Ορθοδοξία, αλλά και διοχετεύονται τεχνιέντος πλέον προς τον παπισμό. Γι' αυτό χαρακτηρίστηκε η Ουνία δούριος ύπος. Ακόμη μετά την πτώση της των Σοβιέτ, εποφελήθηκε η Ρώμη, άστε βέβαια ότι και από παλαιότερα έχουμε δραματικές ιστορίες ενωτικών, ουνιτών δηλαδή και ορθοδόξων, δηλαδή μέχρι σφαγές. Είναι κάτι εκπληκτικό. Σας έλεγα μια περασμένη φορά, το γνωρίζετε όλοι σας, ότι στην Σερβία, όταν μπήκαν οι Γερμανοί το 1941, εσφάγισαν 800.000 Ορθόδοξοι Σέρβοι. Όταν το πρωτάκουσα αυτό εδώ και πολλά πολλά χρόνια από το στόμα του πατρός Αθανασίου Γεύτιτς, που είναι Σέρβος, λέω, τι είπε αυτός ο άνθρωπος, δεν το έχω ακούσει ποτέ άλλοτε, και με εντυπωσίασε, με κατέπληξε. Αλλά ήρθαν τα πράγματα να το επιβεβαιώσουν αυτό. Άλλοι λένε ότι είναι 1.000.000 και λένε ότι είναι περισσότεροι. Ίσως, όπως λέγεται επισήμως, ότι είναι 800.000 Ορθόδοξοι. Να κόβουνε φερυπίν, να λένε σε ένα παιδί, κάνε το σταυρό σου. Το παιδί Ορθόδοξα. Και να του κόβουνε τα δάκτυλα. Και άλλα πολλά. Δηλαδή φοβερά εγκλήματα. Εποφελήθησαν λοιπόν από την πτώση της Ρωσίας, εννοείται την πτώση των Σοβιέτ, και όρμησαν ακάθεκτοι οι Ουνίτε στην Ανατολική Ευρώπη, όπως είναι η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία, είναι μετά πιο πάνω η Λευκορωσία και Ουκρανία. Και Ουκρανία. Σημειώσατε, διότι κάποτε η Πολωνία ήταν Ορθόδοξη.
Και τώρα έχει βεβαίως λίγους Ορθοδόξους, επευλήθησαν οι Καθολικοί και ούτω καθεξής. Είδε δηλαδή μία προσπάθεια προσιλητισμού και προσελκύσεως στην εξουσία του Πάπα. Περιττό να σας πω ότι εδώ στην Ελλάδα βεβαίως έχουμε ουνίτες. Υπάρχει ένας λαμπρός ναός βυζαντινού τύπου ρυθμού στην οδόν Πατησίων, τέρμα ψηλά, πολύ πάνω, τέρμα δηλαδή από την Ομόνοια, πολύ 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 πάνω, που είναι των ουνιτών. Αν τη βλέπει κανείς την εκκλησία αυτή, θα έλεγε ότι είναι απλώς μια εκκλησία, κάποια ενορία της περιοχής, και έτσι ξεγελιώνται οι Ορθόδοξοι. Με λίγα λόγια, αυτό είναι η ουνία. Με πολύ πολύ λίγα λόγια, απέφυγα να σας πω άλλα ιστορικά στοιχεία, δεν τα έχω πρόχειρα, και ότι είναι ο δούριος ύπος του παπισμού. Βλέπετε ότι ζητούμε ένα διάλογο με τη Ρώμη, δεν μπορώ όμως να το καταλάβω γιατί, και πάντοτε θέτουμε όρων συζητήσεων να αποσυρθεί η ουνία. Δεν έγινε ποτέ να αποσυρθεί η ουνία. Έτσι που θα έλεγε κανένας, παλαβός είναι ο Πάπας να αποσύρει την ουνία τη στιγμή που δρέπει θαυμασίους υπέρ αυτού καρπούς. Παλαβός είναι. Εμείς το θέτουμε αυτό υπόρων, και τελευταία μάλιστα που έγινε μια σύναξη πατριαρχών και αρχιεπισκόπων στην Κωνσταντινούπολη, πάλι ετέθη το θέμα. Πλην όμως αυτό δεν έγινε ούτε θα γίνει ποτέ. Ας προσέχουμε ωστόσο ό,τι μπορούμε να προσέχουμε, και να το ξέρουμε πως έχει το πράγμα. Λέει μια άλλη απορία. Μου βάζετε κάτι απορίες παγίδες, αλλά τα δεσφάμε. Λέει, είναι σωστό να συμμετέχουν και ευλογούν μητροπολίτες τα προσέφετα και πρεσβύτεροι? Όχι μόνο μητροπολίτες. Γιορτές προσκόπων ή συλλόγων όπως φίλες της αγάπης, λέει, κτλ. Τι λέτε από αυτόν και τα λοιπά? Λοιπόν, αγαπητοί μου, όχι. Όχι. Εδώ ή υπάρχει σκοπιμότης ή υπάρχει άγνοια. Δηλαδή, οι άνθρωποι μας καλούν να κάνουμε ένα αγιασμό. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε τον αγιασμό? Βέβαια, βλέποντας τα πράγματα εντελώς κοντόφθαλμα, δεν βλέπουμε λίγο πιο πέρα? Αγαπητοί μου, με δυνατή φωνή, όχι. Και ύστερα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η μέθοδος της γνωσίας. Ο διάβολος την μετέρχεται άνετα. Η αίρεση στείλει, δεν είναι νοθεία της πιστεύως. Και εδώ έχουμε το εξής. Όταν σε καλέσει να κάνεις αγιασμό σε κάτι που είναι αποδεδειγμένος μασονικό, όπως είναι ο προσκοπισμός, τότε όταν ο ιεροκήρυκας φωνάξει ή ο άλλος γράψει ότι ο προσκοπισμός έχει μασονική προέλευση, θα πούν οι άνθρωποι αυτοί, μα τι πράγματα είναι αυτά, οι συκοφαντίες? Δεν βλέπετε που καλέσαμε τον ιερέα και κάναμε αγιασμό και λοιπά και λοιπά? Αυτό όμως τι σημαίνει? Νοθεία. Κρύβομαι τα πράγματα, νοθεύομαι τα πράγματα, ρίχνουμε στάχτη στα μάτια για να μπορούμε να μπορεί ο διάβολος να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Λοιπόν, παρακαλώ προσοχή. Βεβαίως δεν είναι σωστό και δεν πρέπει κανείς να κάνει ιεροπραξία σε τέτοιες περιπτώσεις όπως ο μασονισμός. Θυμάμαι παλιά, όχι στην Λάρισα, ούτε στη Θεσσαλία, στην Αθήνα, επήγε πρεσβύτερος, βούηξε ο τόπος δηλαδή με αυτό, και έκανε αγιασμό σε μία χαρτοπεκτική λέσχη.
Θα ήθελα να ξέρω, άραγε, τι ευχή να είπε, γιατί ξέρετε έχουμε ειδικές ευχές για κάθε περίπτωση. Άραγε, τι ευχή να είπε, να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να παίζουν καρδιά και να κερδίζουν και να μαθαίνουν στην τύχη και τα λοιπά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρετε, το θέμα της τύχης είναι η θεά τύχη, η δωλολατρία. Ή νομίζετε πως δεν είναι η δωλολατρία το προπό, το λότο και τα παρακάτω και τα παρακάτω και τα ζάρια και τα χαρτοπαίγνια και τα λαχεία, τα λαχεία που είναι για να κερδίσεις. Σας ερωτώ, έχετε την εντύπωση ότι δεν είναι αυτά όλα ιδωλολατρικά? Διότι υπάρχει εκεί η τύχη. Θα μου πείτε ναι. Ανοίξα το ταμείο της Παλαιάς Διαθήκης στο λίμα τύχη, να δείτε τι λέει εκεί ο Θεός. Υπάρχει λέξη τύχη, ότι προσφέρεται, λέγει, θυσία. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο το χωρί αυτό, να το βρω και να σας το πω. Προσφέρεται θυσία εις την θέαν τύχη. Ναι, αγαπητοί μου, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Οι χριστιανοί προσέχουν, αν θέλουν να είναι σωστοί χριστιανοί και να μην προκαλούν το Θεό, γιατί όλα αυτά είναι προκλήσεις για το Θεό. Και τότε βέβαια ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του. Εδώ δεν θα φτάνουν, καταφτάνουν αφορίες. Καλά, φτάνουν. Καλά. Προσεχώς.